Τελικά βγήκε ο Πάγκαλος και όχι μόνο βγήκε, δεν επέτρεψε ουσιαστικά να γίνει και προβολή της ταινίας. Εξέδωσε αμέσως δήλωση ο Πάγκαλος και αποκάλεσε φασιστική την επίθεση αυτή που δέχτηκε. Φασιστική ήταν, τρομοκρατική σχεδόν. Τον κάλεσε αμέσως πριν την τέριστα στο βράδυ να μιλήσει και να πούνε και πάλι ότι είναι υποκινούμενοι αυτοί και κυρίως πάντα από το ΣΥΡΙΖΑ. Από όλες τις ανακοινώσεις σας, δεν διάβασα μία έκφραση λύπης. Στο ΣΥΡΙΖΑ να πείτε, παιδιά, εντάξει, δεν είναι και σωστό να γίνονται αυτά πράγματα. Γιατί αυτό, ενώ μπορούσε να πείτε ότι ορθώς ο κόσμος αγανακτεί, οργίζεται κλπ. Δεν θα μπορούσατε να διατυπώσετε και μια έκφραση λύπης. Μια δημοκρατία σήμερα έκανε μια δήλωση. Λυπάται. Να λυπηθεί τον Πάγκαλο, για να λυπηθεί αυτά που γίνανε. Γιατί δεν βάλανε στην ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, λυπούμαστε. Δεν βάλανε να λυπούμαστε. Γιατί και εσείς όταν λέτε τις δηλώσεις του Πάγκαλου, μαζί τα φάγαμε, δεν λέτε λυπούμαστε, αλλά ο Πάγκαλος είπε αυτή τη μαλακία. Δεν λέτε λυπούμαστε, αλλά ο Πάγκαλος λέει κοπρίτη στον κόσμο. Δεν λέτε λυπούμαστε, απλώς λέτε. Θα πείραζε λοιπόν να ήταν εκεί στην εκπομπή του Πρετεντέρη οι φοιτητές να μιλάνε και να έχουμε και στάρα τον Πάγκαλο. Τον είχαμε ακούσει 1500 εκατομμύρια φορές τον Πάγκαλο. Παγκαλιάσαμε πια. Πιστεύεις ότι αυτό είναι το μόνο μυαλό, κυρία μου, στην εποχή, στη χώρα αυτή? Εδώ, παιδί μου, λέει, μίλησε ένας τον Πάγκαλο, όταν τη μίλησε, ήταν στην δίπλα σε ένα αυτοκίνητο και πήγε, είδε τον Πάγκαλο και του έκανε από δίπλα στο έτσι. Κοιτάω έντονα το παράθυρο του μέχρι να καταλάβει ότι κάποιος, ας πούμε, δεν κοιτάει, γυρνάει και του κουνάω το κεφάλι μου. Καταλάβατε με ποιο τρόπο να δηλώνει, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, οι άνθρωποι. Και συνεχίζω, φεύγω και με ακολουθεί ο μηχανάκι της ασφάλειας από πίσω. Μου κουνάει ο αστυνομικός, βγάζω το κρέμας μου, μου λέει, έγινε κάτι, του λέω, όχι, του λέω, γιατί του λέω να συμβεί κάτι. Μου λέει, γιατί κουνάς το κεφάλι. Γιατί δικό μου το κεφάλι, αγόρι μου, και το κουνάω. Καλά, τι το κεφάλι μας δεν το κουλάμε. Θέλω να κάνω έτσι εμένα, θέλω να κάνω τα σκύλα, τι σινιά εσένα. Εγώ θέλω να κάνω έτσι τα μπαμπρίζα, κάνω τέτοια, τι σινιά. Δικό μου το κεφάλι, εγώ θέλω να βλέπω ένα πολιτικό για να κάνω έτσι. Τι σε νοιάζει εσένα, που να μου φεύγει εμένα και να κάνω μαλακές, τι ενδιαφέρει. Δικό μου, ούτε το κεφάλι δεν θα κουνήσουμε, είναι τρελή. Είναι αυτό που λέω εγώ, το Πασόκ που λέει πολύ καρζαφέ στην τηλεόραση και έχουν αποκτήσει κακά χούλια. Φασιστική λοιπόν ήταν η επίθεση στον Πάγκαλο από τους φοιτητές. Βρισκόντουσαν εκεί όλη αυτή η πρωτοβουλία αλληλεγγύης του 300 απεργούς πείνας και η πρωτοβουλία Ελλήνων φοιτητών εργαζομένων πήραν την επιστολή τους. Δεν ξέρω αν θα είναι Πάγκαλος εκεί. Απλά δεν σημαίνει ότι όταν ο κόσμος βλέπει πολιτικούς πρέπει να συμπεριφέρεται σαν δημοσιογράφος. Αυτό δεν μπερδεύονται. Τι νομίζετε ότι όλο αυτό το κλίμα δυσφορίας δεν θα βγει κάπου? Θα πάει ο κόσμος έτσι για καιρό με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ? Αυτή η βία που μιλάει το όλη μέρα από την τηλεόραση, χιλιάδες παπακαλάκια και έχετε τρελάνει τον κόσμο. Θέλω να αλλάξω την τηλεόραση, δεν μου αρέσει αυτά που βλέπω. Θέλω να πάρω άλλη τηλεόραση, να δείτε πιο καλά πράγματα, πιο καλές ειδήσεις. Δεν μπορεί άλλο. Θα θέλω άλλη τηλεόραση. Έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι να βλέπουν τηλεϊπουργούς σε ρόλο δημοσιογράφων. Να προσπαθούν να μας κάνουν ενέσιμο το μονόδρομο του μνημονίου. Και πάλι καλά, κυρία μου, να λες αυτά που είπαν στον Πάγκαλο, διότι σε άλλες χώρες γίνονται χειρότερα. Παιδιά, όμως, αγαπητοί μου, στρεμμένοι να φέρουμε διαλόγου. Θα βρει ο κόσμος σας, ναι, το πέτυχες το πουλί, μπράβο. Κατάλαβες. Δεν βρίσκει ο κόσμος.